φόρος τιμής τον Βάσο Λυσαρίδη. Χριστός Ανέστη, νεκρό θυμάμαι, σαν να τον πακίσεις, και έτσι είμαστε ζωή, χαρισάμε. Ένα ακριβώς χρόνο από τον θάνατο του ιδρυτή και ιστορικού ηγέτη της ΕΔΕΚ τελέστηκε στο κημητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης Τρισάγιο με τον Μαρίνο Σιζόπουλο και στενούς συνεργάτες επί σειρά ετών του Βάσου Λυσαρίδη, βουλευτές του κόμματος και εκπροσώπους οργανώσεων να καταθέτουν στεφάνια στον τάφο του αποτείοντας το δέοντα φόρο τιμής. Ο Βάσος Λυσαρίδης, από τους πρωταγωνιστές της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου, συνέδεσε το όνομά του με όλα τα ιστορικά γεγονότα από τον καιρό της ΙΟΚΑ και της ιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας και μετά απεβίωσε πλήρης ημερών σε ηλικία 100 ετών στις 26 Απριλίου 2021. Η διαδρομή του ως πολιτικός, ως ποιητής, ως ζωγράφος, ως γιατρός παραμένει ένας σταθερός οδοδείχτης στην πορεία που η ΕΔΕΚ ακολουθεί και θα συνεχίσει να ακολουθεί όσον αφορά την επίλυση του κυπριακού προβλήματος, την απελευθέρωση της πατρίδας μας από την τουρκική κατοχή και τη δημιουργία ενός κράτους δικαίου. Οι επόμενες εκδηλώσεις προς τιμήν του ιδρυτή του κινήματος είναι στις 12 Μαΐου με την παρουσίαση προσωπικών εκθεμάτων του γιατρού στο Ίδρυμα Βάσος Λυσαρίδης και την επόμενη 13 Μαΐου θα τελεστεί πολιτικό μνημόσυνο με ομιλητή τον τέος πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο.